Καλημέρα και από μένα. Σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Επιτρέψτε μου να πω μια κουβέντα μόνο για το ντοκιμαντέρ στην αρχή. Θέλω να επενέσω τη Γενική Γραμματεία, όχι για τους πρωταγωνιστές που διάλεξα, αλλά γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό, όλοι μας υπηρετούμε θεσμούς. Είναι πολύ σημαντικό να θυμόμαστε την ιστορία των θεσμών και να μην την κρύβουμε κάτω από το χαλί. Είναι πάρα πολύ, γιατί είναι και ο μόνος τρόπος για να κατανοήσουμε τις ιστορικές διαδρομές και να καταλάβουμε τις στιγμές και τους ανθρώπους. Άρα το ότι σε αυτό το ντοκιμαντέρ μιλάμε και για το ρόλο που έπαιξε η Γενική Γραμματεία και με αυτόν τον τρόπο, νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό. Τώρα, μια και υπόθηκαν ήδη πολλά στο ντοκιμαντέρ για την αντίσταση και τον αντιδακτορικό αγώνα, ήθελα στη δική μου σύντομη παρουσίαση να εστιάσω σε έναν τρόπο που μπορούμε να δούμε τον αντιδικτακτορικό αγώνα και την αντίσταση στην Ελλάδα, να εστιάσω σε αυτό που θα λέγαμε, νομίζω ότι είναι ο κατάλληλος χώρος, στον αντιδικτακτορικό τύπο. Στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Πρόκειται για ένα πρόγραμμα που έχουμε εδώ και πολλά χρόνια ξεκινήσει στα ΆΣΚΙ, το οποίο αυτή τη στιγμή βρίσκεται εν υπνώση λόγω προβλημάτων που όλοι φαντάζεστε, ενώ οικονομικών. Παρ' όλα αυτά, νομίζω ότι είναι μια σημαντική δουλειά και θα ήθελα λίγο σήμερα να την παρουσιάσω, γιατί νομίζω ότι είναι και μια αφορμή να συζητήσουμε λίγο περισσότερο για τον τρόπο με τον οποίο χειριζόμαστε, διαχειριζόμαστε και κυρίως προβάλλουμε τα τεκμήρια που μας άφησε αυτή η περίοδος. Ούτως ή άλλως μπορούμε να σκεφτούμε ότι αυτά τα τεκμήρια, παρόλο που δεν εκδίδονται, δεν έχουν σχέση με τη Γενική Γραμματεία, παρόλα αυτά είναι τα τεκμήρια που έρχονται εδώ, έτσι ώστε οι δικτάτορες και οι συνεργάτες τους να είναι ενήμεροι για το τι γράφεται εναντίον τους. Μιλώντας για τον δικτατορικό τύπο, θα μπορούσε κανείς να μιλήσει για τρεις ενότητες. Ο πρώτος αφορά τον παράνομο τύπο, αυτόν που εκδίδεται στην Ελλάδα και που η κατοχή του, θυμίζω, αποτελεί ποινικό αδίκημα. Και εκδίδεται με πολύ δύσκολες συνθήκες. Ο δεύτερος τύπος, η δεύτερη μορφή αφορά τον αντιδικτατορικό τύπο που κυκλοφορεί στο εξωτερικό. Και θα ήθελα λίγο να θυμίσω αυτό που είπε ο Βαγγέλης Ιωσκιαφάκας στο ντοκιμαντέρ. Είμαστε σε μια περίοδο όπου έχουμε μια τεράστια εργατική μετανάστευση προς τους χώρους Δυτικής Ευρώπης. Περίπου 1 εκατομμύριο άνθρωποι θα περάσουν μέσα στις δεκαετίες του 50 και του 60 από το χώρο της Δυτικής Ευρώπης. Και περίπου υπολογίζονται ότι την περίοδο της τακτορίας βρίσκονται γύρω στους 600.000 Έλληνες στο εξωτερικό. Και βέβαια υπάρχει αυτό το καινούργιο φαινόμενο από τη δεκαετία του 60 και μετά, όχι μόνο ελληνικό αλλά και διεθνές, η φοιτητική μετανάστευση, η αύξηση της φοιτητικής μετανάστευσης. Άρα ήδη την εποχή που συμβαίνει το πραξικόπημα έχουμε έναν πολύ μεγάλο αριθμό Ελλήνων του εξωτερικού έξω. Παράλληλα δίπλα σε αυτό θα πρέπει να σκεφτούμε ότι η Χούντα είναι η πρώτη δικτατορία του ψυχρού πολέμου, ενώ η πρώτη καινούργια δικτατορία του ψυχρού πολέμου και μάλιστα σε μια χώρα που είναι... Ο Ηλίας κάνει ένα σχόλιο. Στην Ευρώπη, με συγχωρείτε. Έχετε απόλυτο δίκιο, στην Ευρώπη. Και μάλιστα σε μια χώρα που είναι συνυφασμένη με τη δημοκρατία, περίπου 22 χρόνια μετά τον πόλεμο, και ουσιαστικά είναι μια μετά το τέλος του πολέμου. Και βέβαια δεν είναι τυχαίο ότι ένα από τα συνθήματα που θα ακουστούν πάρα πολύ είναι το «Ποτέ πια φασισμός» στο πλαίσιο του αντιδικτατορικού αγώνα. Άρα θέλω να πω ότι η ίδια η Χούντα αποτελεί ένα γεγονός το οποίο κινητοποιεί την ευρωπαϊκή κοινή γνώμη. Τι έχει αυτό ως αποτέλεσμα? Μια πολύ μεγάλη κυκλοφορία εντύπων στο εξωτερικό, είτε από συλλόγους Ελλήνων φοιτητών, μεταναστών κλπ. Πολιτικά κόμματα, θα τα δούμε λίγο πιο αναλυτικά. Αλλά βέβαια και από οργανώσεις που δημιουργούνται σε χώρες όπως η Γαλλία ή η Γερμανία, οργανώσεις συνήθως μεικτές από Έλληνες και Ευρωπαίους που θέλουν να υποστηρίξουν την Ελλάδα. Η τρίτη μορφή εντύπων, τα οποία εντάσσουμε σε αυτό που λέμε αντιδικτατορικό τύπο, είναι η πιο ρευστή. Είναι τα έντυπα εκείνα που βγαίνουν την περίοδο 71-73 μέχρι τουλάχιστον το Πολυτεχνείο. Έντυπα τα οποία εκμεταλλεύονται την άρση της προληπτικής λογοκρισίας. Κάποια από αυτά δεν τα αντέχει ούτε η προληπτική λογοκρισία. Επισημάνω λόγω χάρη το πρώτο τεύχος και το μόνο τεύχος του περιοδικού Αντί. Το είδαμε και στο ντοκιμαντέρ που στήχησε και τον ξυλοδαρμό του Χρήστου Παπουτσάκη. Αλλά και άλλων εντύπων από τα έντυπα της Ευρωπαϊκής Κίνησης Νέων, τους νέους στόχους, τα οποία κυκλοφορούν την περίοδο εκείνη εκμεταλλευόμενοι ακριβώς τις χαραμάδες του καθεστώτος και τα οποία σε μεγάλο βαθμό ουσιαστικά εκφράζουν μια νέες φωνές, οι οποίες συντελούν και σε αυτό που θα λέγαμε συγκρότηση της περίφημης γενιάς του Πολυτεχνείου.
Ο στόχος μας λοιπόν τα τελευταία χρόνια είναι να καταγράψουμε αυτά τα έντυπα και στη συνέχεια να προσπαθήσουμε να αποκαταστήσουμε την ταυτότητά τους με μια σειρά από άλλους συναδέλφους ανάμεσα τους φυσικά ο Ηλίας. Και η λογική είναι ακριβώς να μπορέσουμε να αποτυπώσουμε αυτό το πεδίο. Γιατί μας ενδιαφέρει αυτό το πεδίο? Πρώτα απ' όλα σε πολύ μεγάλο βαθμό, γιατί ειδικά για το εσωτερικό είναι ένας φόρος τιμής σε ανθρώπους οι οποίοι συμμετείχαν στον αντιδικτατορικό αγώνα και μάλιστα σε πολύ δύσκολες στιγμές και τους οποίους ξεχνάμε. Επίσης, τα αντιδικτατορικά έντυπα στην πραγματικότητα αποτελούν καθρέφτη του αντιδικτατορικού αγώνα, άρα μπορούμε να σκεφτούμε πολύ περισσότερο γύρω από αυτά. Αυτό όμως που έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον είναι ο αντιδικτατορικός τύπος στο εξωτερικό. Είναι ένα μοναδικό φαινόμενο συμπαράσταση στην Ελλάδα μέχρι την περίοδο εκείνη. Και ουσιαστικά είναι ένα πάρα πολύ μεγάλο πεδίο που μας επιτρέπει να σκεφτούμε. Μας επιτρέπει καταρχάς να αποκαταστήσουμε όλα αυτά τα δίκτυα των ανθρώπων που βρέθηκαν στο εξωτερικό και οι οποίοι σε πολύ μεγάλο βαθμό αποτέλεσαν, ας μην το ξεχνάμε, και τους πρωταγωνιστές της μεταπολίτευσης. Το εξωτερικό και η παραμονή αυτών των ανθρώπων στο εξωτερικό αποτέλεσε ένα μεγάλο εργαστήρι για την παρασκευή αυτού που θα λέγαμε μεταπολίτευση στη μακρά της διάρκεια. Από εκεί και πέρα, μέσα λοιπόν σε αυτά τα έντυπα μπορούμε να βρούμε όχι μόνο ανθρώπους, ομάδες, πολιτικές και στρατηγικές, αλλά παράλληλα και ένα τεράστιο πλούτο σκέψης που παράγεται. Μίλησε πάλι ο Βαγγέλης Ιωαφάκας για το Μάιο του 68, δεν είναι μόνο ο Μάιος του 68, αλλά είναι μείζον εδώ γεγονός. Έχουμε λοιπόν μια σειρά από σκέψεις, στρατηγικές, όλα αυτά τα πράγματα τα οποία εκείνη τη στιγμή θα λειτουργήσουν καθοριστικά για τη συγκρότηση αυτών των ανθρώπων. Να επισημάνω και κάτι άλλο. Αυτό δεν αφορά μόνο τη σελίτ, αν θέλετε, αν θεωρήσουμε ότι αυτές και σε μεγάλο βαθμό υπήρξαν οι ελίτ των φοιτητών ή των πολιτικοποιημένων ανθρώπων που είχαν βρεθεί στο εξωτερικό. Θα πρέπει να σκεφτούμε ακριβώς τη δύναμη του τύπου και τον τρόπο με τον οποίο ο τύπος επιδρά στους αναγνώστες του. Οι αναγνωστικές δηλαδή κοινότητες που συγκροτεί. Ο τρόπος που κυκλοφόρησε αυτός ο τύπος, το γεγονός ότι έφτασε σε αυτούς τους χιλιάδες μετανάστες οι οποίοι βρίσκονται εκείνη τη στιγμή στο εξωτερικό. Άνθρωποι κυρίως χαμηλού μορφωτικού επίπεδου. Άνθρωποι οι οποίοι έχουν φύγει περισσότερο με πιστοποιητικά κοινωνικών φρονημάτων στις αρχές της δεκαετίας του 60. Οι οποίοι όμως βρίσκονται μέσα στην περίοδο αυτή αρκετοί να αντιστέκονται στο καθεστώς από την μη σκεπτόμενη τις συνέπειες. Όλο αυτό συνδέεται και με τις τεράστιες ζυμώσεις που υπήρξαν μέσα σε αυτές τις κοινότητες. Και πραγματικά ο τύπος αποτελεί ένα καταγραφέα αυτών των ζυμώσεων και κυρίως έναν καλό δρόμο, έναν καλό οδοδείκτη για να σκεφτούμε ακριβώς αυτό τον τρόπο που αλλάζουν οι κοινότητες και βέβαια τις διαφορές των κοινοτήτων. Σημειώνω ενδεικτικά την ένταση που έχει ο αντιδικτατορικός αγώνας στην Δυτική Ευρώπη σε σχέση, ας πούμε, με τα αντίστοιχα φαινόμενα στις κοινότητες της Αμερικής. Θα ήθελα απλώς να σας δείξω, για να μην πάρω περισσότερο χρόνο, μερικά στατιστικά στοιχεία για να εξηγήσω λίγο το πώς αυτή η δουλειά μπορεί να μας βοηθήσει. Εδώ βλέπετε ήδη αυτό που σας έλεγα προηγουμένως τη διαφορά ανάμεσα στο εσωτερικό και το εξωτερικό. Από τα έντυπα που έχουμε και κυκλοφορούν στο εξωτερικό, είναι σαφές ότι η γλώσσα που κυριαρχεί είναι στα ελληνικά, είναι ακριβώς δείγμα ότι επευθύνονται κατά κύριο λόγο στην ελληνική κοινότητα. Παρ' όλα αυτά, και αυτό επίσης αποτελεί ένα μοναδικό φαινόμενο, έχουμε έναν μεγάλο αριθμό εντύπων, οι οποίες εκδίδονται σε άλλες γλώσσες. Σημειώνω πέρα από τα αυτονόητα αγγλικά, γαλλικά κλπ., την ισχυρή παρουσία και των σκανδιναβικών χωρών και των σκανδιναβικών γλωσσών, δείγμα και του μεγάλου ενδιαφέροντος σκανδιναβικών χωρών για το τι συμβαίνει στην Ελλάδα την περίοδο εκείνη. Οι τόποι έκδοσης στην Ελλάδα αφορούν βέβαια κατά κύριο λόγο την Αθήνα. Από εκεί και πέρα όμως βλέπουμε και τα μεγάλα κέντρα μέσα στα οποία είναι δυνατόν να παραχθούν αντιδιακτορικά έντυπα. Αυτό είναι μια άλλη μεγάλη συζήτηση, ενώ οι συνθήκες δημιουργίας κλπ. Ήταν σαφές ότι σε μικρούς χώρους αυτά τα έντυπα δεν θα μπορούσαν να παραχθούν. Ένα ιδιαίτερα ενδιαφέρον φαινόμενο είναι τα έντυπα, μίλησε ο Θανάσης Σκρουμπέλος στο ντοκιμαντέρ για τα έντυπα που βγάζουν στη φυλακή. Είναι επίσης μια μεγάλη παράδοση που ξεκινάει από τον Μεσοπόλεμο ουσιαστικά. Είναι πάρα πολύ ενδιαφέρουσα η εφευρετικότητα των ανθρώπων που δημιουργούν αυτά τα έντυπα. Έντυπα υψηλού πολιτισμού. Εδώ θα ήθελα πολύ λίγο να σχολιάσω αυτή την καρτέλα κλπ.
είναι πολύ ισχυρή στο εσωτερικό. Είναι ισχυρή παρουσία του ΠΑΜ αλλά και άλλων οργανώσεων που συνδέονται με το ΠΑΜ. Είναι λογικό αν το σκεφτούμε συνδέοντάς το και με την ισχυρή παρουσία της αριστεράς αλλά και με το συνεχές πέρασμα της αριστεράς ανάμεσα στην νομιμότητα και στην παρανομία. Είχε τους, πέρα από την αντίδραση της αριστεράς, παράλληλα έχει και τους μηχανισμούς για να τα δημιουργήσει. Θέλω λίγο να σχολιάσω αυτή την καρτέλα πολύ σύντομα. Όπως θα δείτε, τα περισσότερα έντυπα εκδίδονται στη Δυτική Γερμανία. Είναι λογικό. Ξεχνάμε συχνά στην πραγματικότητα η ατμομηχανή, θα λέγαμε, της ελληνικής αντίστασης στο εξωτερικό και παρά την ισχυρή παρουσία της Γαλλίας είναι η Δυτική Γερμανία και είναι λογικό. Υπάρχουν οι περισσότεροι Έλληνες εκεί, κοινότητες οι οποίες επηρεάζονται. Ακολουθεί βέβαια η Γαλλία, γενικά η Δυτική Ευρώπη κλπ. Δεν έχω χώρο. Νομίζω ότι θα ήθελα απλώς να επιμείνω λίγο παραπάνω. Επίσης, μπορούμε εδώ να δούμε τις πόλεις. Πρώτη είναι το Παρίσι, είναι λογικό. Υπάρχει μια ισχυρή κοινότητα διανοουμένων και φοιτητών προπτυχιακών και μεταπτυχιακών που παράγουν αυτά τα έντυπα. Είναι ενδιαφέρον εδώ ότι βέβαια στο εξωτερικό τα περισσότερα έντυπα πια θα παραχθούν από τα πολιτικά κόμματα τα οποία προϋπάρχουν ή δημιουργούνται εκείνη την περίοδο. Επανέρχομαι σε αυτά που είχε πει ο Βαγγέλης Χεφάκας, αλλά είναι πολύ κοντά και σε αυτά που με έναν τρόπο μελετάω κι εγώ. Έχουμε μείζωνα γεγονότα, την ίδρυση του ΠΑΚ, την διάσπαση του ΚΚΕ και βέβαια το Μάη του 68, μέσα από τον οποίο δημιουργούνται μια σειρά από κόμματα, οργανώσεις κτλ., οι οποίες θα καταλάβουν έναν πολύ σημαντικό ρόλο. Τελειώνοντας, ήθελα απλώς να μιλήσω και για ένα-δύο μόνο λεπτά για την τρίτη κατηγορία, για αυτό που θα λέγαμε τα έντυπα τα οποία παράγονται στην Ελλάδα από ανθρώπους οι οποίοι είναι οι οποίοι εκμεταλλεύονται την προληπτική λογοκρισία και αρκετοί από αυτούς επίσης το κάνουν γιατί πρέπει να ζήσουν, καθώς είναι απολυμμένοι από τις δουλειές τους. Θέλω να πω ότι τα έντυπα αυτά είναι πάρα πολύ πλούσια, πάρα πολύ πλούσια πολιτιστικά, μεταφέρουν αυτό που θα λέγαμε ύστερη δεκαετία, μεταφέρουν αυτόν τον παλμό της ύστερης δεκαετίας του 60, όπως λέγεται διεθνώς. Με ενδιαφέρουν πολύ αυτά τα έντυπα και θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντικά, γιατί μας επιτρέπουν να σκεφτούμε ένα σχίσμα για το οποίο πολύ συχνά μιλάμε, αλλά για το οποίο εγώ δεν είμαι πάρα πολύ σίγουρος. Το σχίσμα ανάμεσα στη γενιά του Πολυτεχνείου και στην προηγούμενη γενιά, στη γενιά των Λαμπράκηδων, από τη μία μια πραγματικότητα, από την άλλη μεριά όμως, υπάρχουν ανάμεσά τους στοιχεία τα οποία τους συνδέουν. Ο πρώτος εκδοτικός οίκος που δημιουργείται το 68, σπάζοντας την λογική της λογοκρισίας, είναι ο Κάλβος. Ιδρυτής του Κάλβου είναι ο Γιώργος Χατζόπουλος, πρώην αρχισυντάκτης πανσπουδαστικής, και ένας άνθρωπος ο οποίος στη συνέχεια θα διηγηθεί το πώς αυτοί που αργότερα αποτέλεσαν τη γενιά του Πολυτεχνείου βρέθηκαν στα γραφεία του Κάλβου αναζητώντας βιβλία μιας άλλης λογικής. Από την άλλη πλευρά, επίσης, ξέρουμε ότι οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν αυτές τις εκδόσεις, τα περιοδικά κτλ., είναι άνθρωποι αυτής της γενιάς, της προηγούμενης δηλαδή γενιάς, οι οποίοι γονιμοποιούν τη σκέψη της γενιάς του Πολυτεχνείου. Αυτό νομίζω ότι είναι μια πολύ σημαντική συνάντηση, την οποία οφείλουμε να αναζητήσουμε περισσότερο. Σας ευχαριστώ.